Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην δήλωση πως οι όποιες καθυστερήσεις στο μέτωπο των πληστηριασμών θα έχουν επίπτωση και στην ρευστότητα των τραπεζών, προχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στους Financial Times. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεθάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πραγματικά το ζήτημα των πληστηριασμών, γιατί των ηλεκτρονικών πληστηριασμών φαίνεται ότι παίρνει και διεθνείς διαστάσεις. Καθώς ενώ στην πραγματικότητα περιμέναμε αυτοί να έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του φθινοπόρου, εδώ και πάρα πολύ καιρό, φαίνεται ότι μετά και την απόφαση των συμβολιογράφων να απέχουν από αυτούς μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, πάμε για το 2018 και βλέπουμε. Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Έχει μια σειρά από παραμέτρους που δημιουργούν προβλήματα και οικονομικά αλλά και πολιτικά. Γιατί το λέω αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για την τρίτη αξιολόγηση. Οι δανειστές το θέλουν, είναι κάτι που πιέζουν και είναι κάτι για το οποίο έχουν ασκήσει και έντονη κριτική στην κυβέρνηση ότι αυτό δεν έχει προχωρήσει. Άρα είναι κάτι που σίγουρα θα τεθεί στην ατζέντα και σίγουρα αν δεν έχουν γίνει βήματα μέχρι και το τέλος του έτους, η τρίτη αξιολόγηση έχει σοβαρότατα θέματα. Από την άλλη όμως, όπως είπε και ο κύριος Καραμούζης, είναι και θέματα οικονομικά πλέον. Οι τράπεζες στα πλάνα αναδιάρθρωσή τους, στα σχεδιασμό τους, είχαν υπολογίσει ότι θα πάρουν κάποια χρήματα από τα ακίνητα, από τα περιουσιακά στοιχεία που θα έβγαζαν σε πληστηριασμό. Όσο αυτό καθυστερεί, όσο τα κόκκινα δάνεια παραμένουν λιμνάζοντα, τόσο και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τις ελληνικές τράπεζες, εν ώψη και των stress test τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν. Από την άλλη, για να είμαστε ξεκάθαροι, υπάρχει και μεγάλο κοινωνικό θέμα με τους πληστηριασμούς. Υπάρχουν σοβαροί φόβοι ότι εφόσον θα προχωρήσουμε στο μοντέλο των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, τότε θα μπορούν να βγαίνουν στο σφυρί, αν όχι άμεσα, σε μια δεύτερη φάση, πολύ εύκολα, χωρίς κανένα πρόβλημα, σπίτι ακόμα και μικρότερης αξίας. Και αυτό ό,τι μπορεί να σημαίνει με δανειολήπτες, από οικογένειες δανειοληπτών που έχουν θέματα που θα πρέπει να βγουν από το σπίτι τους επειδή αυτό πωλήθηκε σε πληστηριασμό. Βέβαια, σε αυτό πρέπει να πούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πει σε πάρα πολλές φορές και σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να βγάλουν στον πληστηριασμό σπίτια με αντικειμενικά αξία κάτω των 300.000 ευρώ. Αυτό είναι μια δική τους δέσμευση και είναι κάτι που φαίνεται ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση είναι διατεθειμένοι να την τηρήσουν. Δεν θέλουν και οι ίδιες οι τράπεζες να υποστούν την κοινωνική πίεση, αν θέλεις, και την κοινωνική καταγραφή που θα έχει το να βγάλουν στον πληστηριασμό σπίτια των 50, των 100, των 150.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν και ούτε και τους συμφέρει. Ουσιαστικά αυτό που λένε και μένει βέβαια να αποδειχθεί στην πράξη είναι ότι τα σπίτια αυτά που βγουν στο πληστηριασμό θα είναι μεγάλα ακίνητα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ. Θα είναι ακίνητα μεγάλης αξίας, είτε στα νησιά, είτε πότε πολυτελείς κατοικίες ακριβά προάσια. Και πρώτη στη λίστα είναι οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Εκείνοι δηλαδή που έχουν χρήματα, αλλά επιλέγουν συνειδητά να μην πληρώσουν και το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό βέβαια όλες αυτές οι δηλώσεις δεν φαίνεται ότι βρίσκουν σύμφωνο ή δεν καλύπτουν πλήρως, αν θέλεις, και τους συμβολιογράφους που προχώρησαν στην αποχή. Οπότε, ακόμα σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε μια διελκυστίδα. Πρέπει να δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία, καθώς όσος χρόνος χάνεται, γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα και σε πολιτικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.